Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από εμένα. Στο σημείο αυτό, στο πρόσωπό σας, κύριε Ξανθάκη, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για ένα άρτιο συνέδριο και να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας παρέχεται να συμμετέχουμε με την παρουσίαση η οποία έχει τίτλο Cyber Threat Intelligence. Τι είναι, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως επίσης και κάποια αποτελέσματα από την έως τώρα χρήση του. Κάποιοι θα αναρωτηθούν γιατί Cyber Threat Intelligence, σαν θέμα. Αρχικά να αναφέρω ότι είναι μια καινούργια σχετικά τεχνολογία με μεγάλη διείσδυση. Ήδη έχουμε ακούσει 4-5 αναφορές σε προηγούμενες παρουσιάσεις. Στη συνέχεια να πούμε ότι εμφανίζεται ως πολλά υποσχόμενη τεχνολογία και συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην αναβάθμιση συνολικά της ασφάλειας των εταιριών και οργανισμών. Και τέλος έχουμε διαπιστώσει από την επαφή μας στην αγορά ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν είναι εξοικειωμένο με μερικούς από τους όρους που αφορούν το Cyber Threat Intelligence. Φυσικά, θέλοντας να περιγράψουμε το τι είναι το Cyber Threat Intelligence, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση κάποιων ορισμών. Αρχικά να πούμε ότι το Cyber Threat Intelligence ή CTI, όπως θα το λέμε στην τομογραφία, είναι η γνώση σχετικά με τις δυνατότητες, την υποδομή, τις προθέσεις, τους στόχους και τις πηγές των απειλών. Η χρήση και η εφαρμογή αυτών των πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει την επιχειρησιακή και στρατηγική άμυνα των δικτυοκεντρικών υποδομών. Πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι το Cyber Threat Intelligence είναι μια διαδικασία που μας βοηθάει να μεταφέρουμε τις απειλές από την περιοχή των άγνωστων αγνώστων στην περιοχή των γνωστών αγνώστων, καταστώντας εφικτή τη δυνατότητα του εντοπισμού τους στα δίκτυά μας και στη συνέχεια να τα μεταφέρουμε αυτά στην περιοχή των γνωστών γνωστών μετά από κατανόηση και αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών. Αναφορικά με την αποστολή του Cyber Threat Intelligence, αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση και τις τάσεις αναφορικά με τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις τάσεις στις περιοχές του κυβερνοεγκλήματος, του κυβερνοακτιβισμού και της κυβερνοκατασκοπίας, συμπεριλαμβανομένων των Advanced Persistent Threats, τα οποία πρόσφατα έχουν αναδειχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνες και σοβαρές απειλές. Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση επιτρέπουν στις ενδιαφερόμενες πλευρές να λάβουν εκ των προτέρων μέτρα αντιμετώπισης. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο διαχωρίζει το Threat Intelligence από τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης απειλών, καθώς είναι μία από τις λίγες μεθόδους τεχνικές που είναι proactive. Μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να λάβουμε μέτρα πριν η απειλή φτάσει στο δίκτυό μας, γνωρίζοντας το τι έχει συμβεί σε άλλους οργανισμούς, σε άλλες εταιρείες. Για το λόγο αυτό λοιπόν και το CTI είχε αναδειχθεί πρόσφατα σε μία αξιόπιστη λύση για την υποστήριξη της κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Προστασίας Εθνικών Υποδομών, το Threat Intelligence διακρίνεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες ή τύπους. Αναλόγως με την πληροφορία που περιλαμβάνει και σε ποιο προσωπικό απευθύνεται. Έτσι έχουμε το τακτικό, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μεθοδολογίες, εργαλεία και τακτικές των επιτεθειμένων, προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικού αριθμού πληροφοριών και απευθύνεται κατά βάση σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη σχεδίαση και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής. Στη συνέχεια έχουμε το τεχνικό, το οποίο περιλαμβάνει ενδείχτες παρουσίας κακόβουλου λογισμικού, τα γνωστά IOCs, Indicators of Compromise, και απευθύνεται σε προσωπικό που στελεχώνει τα Security Operations Centers ή ομάδες Incident Response. Στη συνέχεια έχουμε το επιχειρησιακό, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με επικείμενες πληροφορίες και λεπτομέρειες αναφορικά με επικείμενες επιθέσεις σε έναν οργανισμό ή μια εταιρεία και απευθύνεται στο προσωπικό που είναι φορτισμένο με την άμυνα του δικτύου. Και τέλος, το στρατηγικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει υψηλού επίπεδου πληροφορίες αναφορικά με τις νέες τάσεις και τις καινούργιες τεχνολογίες που υπάρχουν στον χώρο των απειλών. Το συγκεκριμένο είδος εμπλέκει το υψηλότερο επίπεδο διοίκησης ενός οργανισμού μιας εταιρείας για τη λήψη απόφασης για το πώς θα αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες απειλές.
Τώρα, σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας, δηλαδή από πού βρίσκουμε τις πληροφορίες threat intelligence, αυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι ανοιχτές πηγές, ή open source intelligence όπως λέγεται, και που αφορά στο intelligence που συλλέγεται από φανερά μέσα και από δημόσιες πηγές. Αυτές μπορεί να είναι είτε μια γενική έρευνα online σχετικά με τον brand name μιας εταιρείας ή προσωπικά στοιχεία κάποιου ατόμου. Μπορεί να προέρχεται από αυτοματοποιημένα συστήματα που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με επιθέσεις όπως τα honeypots. Από τα logs που παράγουν οι διάφορες συσκευές ασφαλείας όπως τα firewalls, τα UTMs κλπ. Ή από αναλύσεις από forensics. Μπορεί να είναι από δωρεάν δημόσιες πηγές τροφοδότησης threat intelligence από εξειδικευμένους οργανισμούς. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι όπως Alien Bolt, όπως Yara Rules κλπ. Από κυβερνητικά σχήματα ανταλλαγής threat intelligence που μερικές φορές εμπλέκουν και αρχές επιβολής του νόμου, όπως η Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα εθνικά CERT και άλλα επιμέρους CERT. Βιομηχανικό intelligence από συνεργάτες, καθώς και επίσημους φορείς διανομής intelligence, όπως παραδείγματος χάρη ο ENISA. Και τέλος, εμπορικούς παρόχους με μισθωμένες υπηρεσίες παροχής threat intelligence, οι οποίοι στηρίζονται είτε σε εμπλουτισμό ανοιχτών πηγών, είτε σε δικά τους δίκτυα συλλογής και επεξεργασίας, αλλά και ανάλυσης threat intelligence. Η επόμενη μεγάλη κατηγορία είναι οι καλυμμένες πηγές, covered human intelligence sources, το οποίο βασίζεται στη συλλογή threat intelligence από διαπροσωπικές επαφές. Κατά βάση περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγονται είτε από πηγές στο deep, ακόμα και στο dark web, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που θεωρούν ότι οι παραπάνω πηγές αποτελούν από μόνες τους το λεγόμενο threat intelligence. Ωστόσο, είναι σημαντικό το ποσό του έργου το οποίο πρέπει να, το έργο της ανάλυσης το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να παραχθεί το πραγματικό threat intelligence στοχευμένο στο είδος του οργανισμού. Τα πρότυπα για την ανταλλαγή και να γίνουν κατανοητά οι πληροφορίες έχουν θεσπιστεί κάποια πρότυπα ανταλλαγής threat intelligence, τα πιο διάσημα από τα οποία φαίνονται στην προβολή. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι τα πλέον δημοφιλή είναι το STIX και το TAXI, τα οποία υποστηρίζουν σχεδόν όλες οι πλατφόρμες threat intelligence. Εν τούτης, το Cybox τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ιδιαίτερα δυναμικά. Οι προσφερόμενες λύσεις στο χώρο του threat intelligence είναι αρκετές. Οι πιο σημαντικές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις τέσσερις που φαίνονται στην προβολή και είναι αρχικά υπηρεσίες τροφοδοσίας threat intelligence από παρόχους εμπορικούς. Είναι ενσωμάτωση threat intelligence σε υφιστάμενο ή προς απόκτηση εξοπλισμού ασφαλείας, δηλαδή σε firewalls, UTMs, CMs κλπ. Από τους ίδιους τους κατασκευαστές των συσκευών από δικό τους threat intelligence ή από τρίτους με τη χρήση των APIs. Η επόμενη κατηγορία είναι πλατφόρμες threat intelligence, ειδικές πλατφόρμες threat intelligence, οι οποίες δημιουργούνται κατά βάση από εμπορικούς δημιουργούς threat intelligence και οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες συσκευές ασφαλείας για να πάρουν πραγματικά logs και να παράγουν έτσι καλύτερο threat intelligence για τον οργανισμό. Τέλος, threat intelligence πλατφόρμες μπορούν επίσης να βρεθούν και με τη μορφή της υπηρεσίας, threat intelligence platforms as a service όπως φαίνεται, το οποίο έχει παρεμφερή λειτουργικότητα με τις πλατφόρμες threat intelligence, με τη μόνη διαφορά ότι προσφέρει καλύτερες επιλογές στην αδειοδότηση, μικρότερο κόστος, αλλά προϋποθέτει τη χρήση του cloud computing. Δύο λόγια παραπάνω για τις πλατφόρμες threat intelligence και τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. Να πούμε ότι είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνολογία. Ξεκίνησαν από το 2011 δειλά-δειλά, φτάνοντας μέχρι πρότινος να εμφανίζουν ένα σημαντικό επίπεδο ωριμότητας. Αναλύουν δεδομένα σχετικά με τις απειλές, συλλέγουν από πολλαπλές πηγές σε πραγματικό χρόνο. Οι δυνατότητες λοιπόν που μας προσφέρουν είναι συλλογή από μία ή πολλές πηγές με διαφορετικά format μέχρι και σε επίπεδο email. Αυτό είναι που τις διαφοροποιεί σε σχέση με τις συσκευές CM, καθώς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και μη δομημένες μορφές πληροφορίας, unstructured information όπως λέμε. Η επόμενη είναι η συσχέτιση, όπου έχουν τη δυνατότητα
να κάνουν το λεγόμενο correlation για να απορρίψουμε τις πολλαπλές αναφορές το ίδιο στην ίδια πληροφορία. Εμπλουτισμό και οριοθέτηση από εσωτερικές πηγές του οργανισμού ή της εταιρείας. Αυτά μπορεί να είναι τα logs ή άλλες πηγές πληροφορίας, ούτως ώστε να έχουμε στοχευμένη πληροφόρηση σχετικά με την εταιρεία. Ανάλυση όλων αυτών των πληροφοριών και συγκερασμών πολλαπλών indicators of compromise για την ίδια επίθεση, ούτως ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερο επίπεδο πληροφόρησης και έγκαιρο. Ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών, integration, δηλαδή επιστροφή των πληροφοριών αυτών στις συσκευές ασφαλείας, εμπλουτίζοντας παραδείγματος χάρη τις λίστες που πρέπει να γίνουν block στο firewall. Και τέλος δράση, κάποιες όριμες, αρκετά όριμες πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουμε τις αντιδράσεις απέναντι σε κάποιες επιθέσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, την απομόνωση κάποιων χρηστών που θεωρούνται ότι έχουν προσβληθεί ή την αποτροπή επαφής με κακόβουλες διευθύνσεις IP. Κάποια από τα αποτελέσματα σχετικά με τη διείσδυση του CTI από έρευνες που έχει διενεργήσει ο Αμερικάνικος Εκπαιδευτικός Οργανισμός SANS, ξεκινώντας από το Φεβρουάριο του 2015, και αφορούν τη διείσδυση του Cyber Threat Intelligence. Η πλέον πρόσφατη από αυτές τις μελέτες έγιναν στις αρχές του τρέχοντος έτους και δημοσιεύθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 60 τεχνικοί και διαχειριστές ασφαλείας, το 60% των οποίων ανέφερε ότι υλοποιούν ήδη σε κάποιο βαθμό Threat Intelligence. Το 25% ότι σχεδιάζουν να υλοποιήσουν προσεχώς, ενώ μόλις το 15% ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός στην εταιρεία. Από τους συμμετέχοντες, μάλλον οι εταιρείες στις οποίες εργάζονταν οι συμμετέχοντες, το 67% είχε τα κεντρικά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 13% στην Ευρώπη και το 7% στην Ασία. Ενώ το 48% των συμμετεχόντων εργάζονταν σε εταιρείες με κάτω από 2.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, οι πηγές που χρησιμοποιούν όσοι έχουν κάποια υλοποίηση CTI στον οργανισμό τους, στην εταιρεία τους, είναι από ανοιχτές ή ιδιωτικές πηγές τροφοδοσίας, εφόσον μιλάμε για όριμους αναφορικά με το CTI οργανισμούς, δηλαδή εκείνες τις εταιρείες οι οποίες διαθέτουν εσωτερικές ομάδες CTI. Ωστόσο, οι κλειστές πηγές τροφοδοσίας διαθέτουν ένα εξίσου σημαντικό μερίδιο, καταλαμβάνοντας την τρίτη και την πέμπτη θέση. Βλέπετε επικαλεπτόμενα ποσοστά σε αυτές τις προβολές, καθώς, δηλαδή που αφήσουν πάνω από 100%, καθώς συμμετέχοντες είχαν δυνατότητα επιλογής περισσότερων από μία απαντήσεις. Αναφορικά με το ποιες συσκευές χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση του CTI στις εταιρείες, στην πρώτη θέση καταλαμβάνουν συσκευές CM, ακολουθούμενες από τις συσκευές δικτυακής ανάλυσης, όπως τα firewalls και τα UTMs, και στη συνέχεια βρίσκουμε συσκευές IDS και IPS. Ωστόσο, στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 55%, κατατάσσονται οι εμπορικές πλατφόρμες διαχείρισης CTI, οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες, με 40 ποσοστιαίες μονάδες από την πρώτη έρευνα του 2015. Τέλος, αναφορικά με αυτή την έρευνα, οι βελτιώσεις οι οποίες έχουν επέλθει στην ασφάλεια της εταιρείας από τη χρήση του CTI, παρατηρούμε μια σταθερά αυξανόμενη θετική άποψη για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του οργανισμού να εντοπίζει, αποτρέπει και διερευνά συμβάντα ασφαλείας με τη συμβολή εργαλείων CTI, όπου για το 2017 η συγκεκριμένη άποψη ανήλθε στο 70%. Η Dracom Telecom αναπτύσσει είτε αυτόνομα είτε με στρατηγικές συνεργασίες λύσεις σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας, ακολουθώντας το μοντέλο άμυνα σε βάθος. Και όπως βλέπετε στην προβολή, το Cyber Threat Intelligence είναι εκείνη η τεχνολογία η οποία βοηθάει στην ολοκλήρωση των επιμέρους τεχνολογιών για καλύτερη ασφάλεια στους εταιρείες. Έχοντας διαπιστώσει τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, έχουμε ήδη εντοπίσει και αξιολογήσει σημαντικό αριθμό λύσεων Threat Intelligence της αγοράς και είμαστε στη διάθεση όλων για να συζητήσουμε περαιτέρω λύσεις και ευκαιρίες ενσωμάτωσης Threat Intelligence στους οργανισμούς. Σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ.